έχουν ξεκινήσει τα εναέρα μέσα. Δύο αεροσκάφη Καναντέρ και δύο ελικόπτερα τύπου Έριξον έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην περιοχή. Βλέπετε πίσω μου ότι ένα πυκνό πέπλο καπλού έχει καλύψει τα πάντα, έχει καλύψει όλη την περιοχή αυτή, η οποία δοκιμάστηκε χθες το βράδυ εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Αυτή την ώρα βλέπουμε στο βάθος ότι τα αεροσκάφη πηγαίνουν προς τον Μεσσηνιακό κόλπο προκειμένου να ανεφοδιαστούν με νερό για να έρθουν να συνεχίσουν τις ρήψεις τους. Είναι κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες πλέον οι οποίες έχουν μείνει να είναι ενεργές. Οι επίγειες δυνάμεις επίσης συνεχίζουν. Η εικόνα είναι βιβλική, θα έλεγα. Βιβλική εικόνα, Νίκο. Βλέπουμε ένα πολύ έντονο ανάγλυφο το οποίο έχει τυλιχθεί κυριολεκτικά από ένα πυκνό πέπλο καπνού. Είναι πραγματικά ποδηροκαρδιωτική εικόνα. Έχουν καεί τα πάντα γύρω μας. Είναι όλα καμένα, Νίκο. Τα βλέπουμε και, και στα πλάνα του οπερατέρ. Έχει κατακάτσει το καπνός, βλέπεις αυτή. Όλα καμένα. Και το ευτύχημα είναι ότι τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι δεν έχει καεί κάποιο σπίτι. Είδαμε κάποιες παλιές αποθήκες, κάποια παλιά κτίρια, έτσι, κάποια ερυπωμένα κτίρια τα οποία είχαν καεί. Αλλά από ό,τι φαίνεται περιουσία, κάποιο σπίτι, κάποια έτσι, ενεργή μονάδα μπορική είτε βιοτεχνική δεν φαίνεται να έχει καεί. Υπάρχει πρόβλημα με το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή, από ό,τι μας είπαν οι κάτοικοι. Έχουν καεί κάποια ζώα. Είναι ίσως οι μοναδικές απώλειες, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα είναι ότι κανένα σπίτι δεν παραδόθηκε στις φλόγες, τουλάχιστον με την εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτήν εδώ την ώρα. Δυστυχώς κάηκαν ζώα, Νίκο, όπως μας είπες, και στάβλη, νομίζω. Δυστυχώς κάηκαν από χθες το βράδυ. Ναι, είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που κάηκαν τα ζώα. Αλλά ευτυχώς δεν έχουν καεί σπίτια, δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Και ό,τι κτίρια έχουν χαθεί, εκεί επικεντρώθηκαν, έχουν καεί, είναι παλιά κτίσματα, όπως μας είπες, παλιές αποθήκες που δεν είχαν κόσμο μέσα. Νίκο, διατηρείται. Ακριβώς εκεί επικεντρώθηκαν και οι προσπάθειες των πυροσβεστών, ναι. Διατηρείται η εκένωση των οικισμών που μας έλεγε το πρωί, ή έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι στα σπίτια τους? Σιγά σιγά επιστρέφουν, δεν φαίνεται να υπάρχει. Έχει αρχίσει και υπάρχει κυκλοφορία. Βέβαια, να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι ο δρόμος που συνδέει το Γήθιο με την Αρεόπολη παραμένει κλειστός. Υπάρχουν μπλοκ από την αστυνομία. Ωστόσο, κάποιοι κάτοικοι επιστρέφουν, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν ενεργά μέτωπα μέσα στα χωριά αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τώρα και τα αεροσκάφη τα οποία έρχονται, τα αεροσκάφη Καναντέρ τα οποία έρχονται για να συνεχίσουν τις ρήψεις τους. Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο στο βάθος, στο βουνό, όπως βλέπετε τώρα την εικόνα που μας δίνει ο Απόλλωνας Δάρμας. Θα κατευθυνθούν εκεί τώρα τα αεροσκάφη προκειμένου να κάνουν τις ρήψεις νερού για να βοηθήσουν έτσι το έργο των επίγειων δυνάμεων που επιχειρούν. Είναι εξαιρετικά δύσβατη η περιοχή, να σας πω. Είναι πολύ δύσκολο για τα πυροσβεστικά οχήματα να φτάσουν σε σημεία όπου υπάρχει ακόμα φλόγα. Και για το λόγο αυτό τα εναέρια μέσα είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Πριν ξεκινήσουν και πάλι οι άνεμοι, όπως μας είπε και ο Κλέαρχος λίγο νωρίτερα, από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2 με 3 μποφόρ. Δεν προβληματίζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις ο αέρας αυτή τη στιγμή. Και ευχή όλων είναι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα να μπορέσουν να πιάσουν τη φωτιά, να την κατασβέσουν πλήρως πριν σηκωθούν περισσότερο οι άνεμοι, πριν έχουμε ένταση των ανέμων. Υπάρχει κάποιο μεγάλο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, μεγάλο μέτωπο, ή γενικώς έχει περιοριστεί και προσπαθούν για να μην αποφύγουν κάποιες αναζωπηρώσεις εκεί, Νίκο? Ενεργό μέτωπο, όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο μεγάλο. Είναι κάποια μικρά μέτωπα τα οποία είναι μερικές δεκάδες μέτρα το καθένα. Αυτά είναι που προσπαθούν τώρα να περιορίσουν τα αεροσκάφη προκειμένου να μην πάρουν διαστάσεις. Μόλις είδαμε τώρα που απελευθέρωσε το νερό το Καναντέρ. Μέσα σε μια χαράδρα εκεί. Εκεί είναι το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Το βλέπεις έτσι, το βάθος, νομίζω. Το βάθος, ναι. Είναι... Να σου πω, Νίκο, ο δρόμος Αερόπολη... Έρχεται και το δεύτερο αεροσκάφος τώρα, το οποίο θα κάνει το δεύτερο. Επιχειρούν την εκεί. Ρήψη του. Επιχειρούν οι χειριστές της αεροπορίας. Πόσο χαμηλά πετάνε, έτσι, για να σβήσουν τη φλόγα. Πολύ χαμηλά. Μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολοι αυτοί οι χειρισμοί. Αυτά τα αεροσκάφη είναι και παπαλαιωμένα, Αλεξία. Ναι. Κάνει τώρα τη ρήψη νερού. Βλέπουμε και τις εικόνες με τα πλάνα που μας στέλνει ο Περατέρ και ο Νίκος ο Γιαπρακάς. Νίκο, ήθελα να σε ρωτήσω αν ο δρόμος που συνδέει το Γήθιο με την Αερόπολη, ο κεντρικός δρόμος, έχει ανοίξει. Φαντάζομαι πως όχι και ο κόσμος εξακολουθεί και πηγαίνει από τη μία πόλη στην άλλη μέσα από άλλους δρόμους.
Δεν έχει ανοίξει ακόμα ο κεντρικός δρόμος, καθότι κινούνται πολλά πυροσβεστικά οχήματα στον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Και προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πυροσβεστών, έχει παραμείνει κλειστός. Υπάρχουν μπλόκα από δυνάμεις της αστυνομίας που δεν επιτρέπουν σε πολίτες να πλησιάσουν και να χρησιμοποιήσουν κανονικά τον συγκεκριμένο δρόμο.